παρακολουθήσαμε ένα σοβαρότατο έργο από πλευράς που γίνεται για πρώτη φορά από την Αερολέσχη και βλέπουμε ότι ενώ θα γίνει ένα μεγάλο έργο και θα βάλω μία παρομοίωση, έχουμε το άλογο και δεν έχουμε πέταλα στο άλογο. Κοιτάξτε τι σημαίνει, δεν έχουμε αεροδιάδρομο. Ήταν προηγουμένως ο Δήμαρχος εδώ, ήθελα να του ρωτήσω, αλλά έφυγε, διαβότανε. Και ρωτάω εσάς να μας πείτε λεπτομέρειες, αν υπάρχει χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο της πίστας προσγείωσης. Ακούω. Καταρχήν η ασφαλτόστρωση του διαδρόμου είναι ένα έργο σημαντικό που συμπληρώνει το έργο το φάκτο διασυνοριακό που κάνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει τουριστική ανάπτυξη όπως την εννοούμε εάν δεν ασφαλτοστρωθεί τουλάχιστον σε μήκος 1.000 μέτρων ο διάδρομός μας, να γίνει δηλαδή ένα τοπικό αεροδρόμιο που να δέχεται αεροτουρισμό. Είτε αυτός αφορά η ανεμοπορία είτε αεροπορία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες, η μελέτη δηλαδή είναι όριμη για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Υπήρχε η υπόσχεση να μπει στο ΕΣΠΑ που έτρεχε μέχρι το 2014, αλλά μέχρι το τέλος του 2014 αυτό δεν έγινε και υπάρχει βέβαια η υπόσχεση να μπει στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού από το 2015, στην περίοδο 2015-2020. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το υπαριθμόν ένα αίτημα του Δήμου Έδεσας, της Περιφερειακής Διοίκησης και ακόμη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των βουλευτών του νομού. Θεωρούμε ότι εάν δεν γίνει αυτό το έργο, δεν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για τουριστική ανάπτυξη στο βουνό μας. Είναι αυτό το οποίο λείπει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουρισμό για κάποιους μήνες μόνο τον χειμώνα. Λοιπόν, μίλησα στην εισήγησή μου πριν από ώρα για θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό που αυτός περνάει μέσα από την διαμόρφωση του αεροδρομίου και τα έργα τα οποία κάνουμε και πρόκειται να κάνουμε. Αυτό. Εσείς μας είπατε προηγουμένως ότι να ενταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός για χρηματοδότηση, οπότε θα πάει στο τέλος του 2015 το ποσό για να μπει, ή θα πάει τώρα στις προγραμματικές που είναι για προϋπολογισμούς του 2015. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο προγραμματισμός για να ενταχθούν έργα στην προγραμματική περίοδο 2015-2020. Αυτή τη στιγμή ζητούμε μέσα σε αυτό τον προϋπολογισμό το υπαριθμόν ένα έργο για τουριστική ανάπτυξη, είναι αυτό. Έχουμε για τον προϋπολογισμό του ποσού που χρειάζεται για τον αεροδιάδρομο. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, όσο σημαντικό είναι το έργο αυτό, άλλο τόσο λίγο κοστίζει. Πρόκειται για 1.100.000 ευρώ. Είναι δηλαδή όσο το κόστος ενός ασφαλτοστρωμένου δρόμου 1.000 μέτρων. Λοιπόν, και όσο και να φαίνεται παράξενο, ένα τόσο απλό έργο, δυστυχώς, όπως είπε και ο Δήμαρχος, δεν δόθηκε η προσοχή που θα έπρεπε για αυτό το πράγμα. Του τέστην εγώ βγάζω το συμπέρασμά μου ότι η κυρία Κεφαλογιάννη, όταν ήρθε εδώ, είχε υποσχεθεί και είχε πει, γιατί είμαι παρόν, ότι φτιάξε εσύ τη διαδικασία με το χώρο που θα γίνει να έχουμε ιδιοκτησίες κτλ. Ενώ αυτό έγινε, δεν είχε βάλει προϋπολογισμό χρήματα για τον διάδρομο. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έτσι. Ήτανε, ναι, περίπου έτσι, όχι ακριβώς έτσι. Υποσχέθηκε ότι θα ενταχθεί αυτό το έργο. Τελικά μας έπιασε η γραφειοκρατία, μάλλον, που αυτό τα φρενάρει όλα.
Πιστεύω ότι η πολιτική βούληση υπάρχει να γίνει. Φτάνει να κινητοποιηθούμε όλοι μας σαν φορείς, εμείς σαν ιδιώτες, ο Δήμος της Έδεσας, η Περιφερειακή Διοίκηση και οι βουλευτές. Εάν κινητοποιηθούν αυτοί συντονισμένα, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Εάν και βέβαια, εάν εννοούν ότι προσέχουν την περιοχή, την ορεινή Έδεσα και θέλουν την πραγματική ανάπτυξή της. Εγώ θα το κάνω και λίγο σαν ένα σχόλιο. Προχωράμε να κάνουμε κάτι και δεν έχουμε προβλέψει ότι στο σύνολο του αυτή η ανάπτυξη που λέγεται, που δεν γίνεται στο αεροδρόμιο, δεν έχουμε προγραμματίσει ότι χρειαζόμαστε και τα πέταλα για το άλογο. Δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή το εξής. Έγινε η γέφυρα στο Ριζάρι, δεν είχαμε υπολογίσει ότι πρέπει να γίνει και μία πολυτηρίωση να περνάνε από δίπλα τα αυτοκίνητα. Και με αποτέλεσμα έχουμε τη γέφυρα, δεν έχουμε το δρόμο. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή καταλαβαίνω τι λέτε, εμείς είμαστε ιδιωτικός, είμαστε σύλλογος αεραθλητικός. Θα πρέπει να ξέρετε ότι και αυτό που κάνουμε είναι πολλές φορές και πάνω από τις δυνάμεις μας. Παρόλα αυτά, είμαστε ίσως ο μόνος σύλλογος, αθλητικός σύλλογος, που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία τη συμμετοχή σε διασυνοριακά προγράμματα. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε καμία τεχνογνωσία, παρόλα αυτά με πάρα πολύ αγώνα όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, μερόνυχτα δουλειάς, λοιπόν, καταφέραμε να φτάσουμε τα πράγματα εκεί που φτάσαμε. Από εκεί και πέρα, χωρίς να έχουμε και τα μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι δημόσιοι φορείς που είναι απόλυτα αρμόδιοι για τον διάδρομο, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε στα 20 στρέμματα που μας ανήκουν και είμαστε ιδιοκτήτες. Ο διάδρομος είναι ιδιοκτησία πλέον με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του Δήμου Έδεσας. Λοιπόν, θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Εμείς πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια ό,τι είναι να κάνουμε από το μέρος το δικό μας, ήδη το κάνουμε και με το παραπάνω. Απομένει και το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ένα άλλο σημείο βλέπουμε δύο σοβαρές προμήθειες που κάνετε μέσα στο πρόγραμμα. Βλέπουμε ένα σύγχρονο ανεμόπτερο, αυτό που μας δείξατε, το γερμανικό, αν δεν κάνω λάθος, και επίσης και ένα σύγχρονο Βίτς. Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα σε άλλα αεροπορικά κέντρα? Όχι, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι τα πρώτα ίσως στην Ελλάδα. Έτσι, και μάλιστα πολύ λίγοι σύλλογοι κατέχουν τέτοια εργαλεία. Πολύ λίγοι σύλλογοι στον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή συνήθως τα έχουν ιδιώτες για προσωπική χρήση, ειδικά τα ανεμόπτερα αυτά. Εμείς είμαστε από τους λίγους συλλόγους, αν δεν κάνω λάθος, ούτε 10 αερολέσχες στον κόσμο έχουν αυτά τα εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία είναι ο μαγνήτης που θα μας φέρει εδώ πέρα τον κόσμο. Διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι στον πίνακα έχουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση αυτή από εμάς. Εθνική συμμετοχή. Ακριβώς. Του τέστην σημαίνει ότι οι φίλοι μας από εκεί έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες επάνω στον αεροαθλητισμό. Και πώς γίνεται αυτό, η πολιτεία να τους βοηθάει πιο πολύ? Πώς γίνεται αυτό στο κρατήριο το δικό τους? It's because we are in different situation. We are not yet in Europe community. And Europe community is considering different on different way. This is this project is developing by the help of Europe community. Διαφορετικό καθεστώς και βρίσκονται σε διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης και ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και επειδή ακόμα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή αυτή. Είναι το μεγαλύτερο αεροθλητικό κέντρο στη Φύρο. Είναι το δικό τους, ποιο είναι? They are filled in Skopje, but the biggest and most active in the history was the Sport Air Club in Bitola, with the biggest infrastructure at all. Το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή αεραθλητικό κέντρο που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση είναι στα Σκόπια, αλλά ιστορικά το μεγαλύτερο με τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, ιστορία στα αεροπορικά δρόμενα αλλά και στις εγκαταστάσεις είναι το κλαμπ στα Βίτολα. Σε αγώνες και τα λοιπά. Ναι.
ότι όλη η επένδυση που γίνεται στην περιοχή, κατά τη γνώμη τους, θα αυξηθεί ο τουρισμός, θα έχει πραγματικά ωφέλη. Do you believe that this kind of actions, participation in the participation in the program will help to develop the air sports and generally to attract people? Of course, any help in this field will attract more people. Any help. This is kind of sport or of activity which is behind the scene of everyday life. So every attention, every PR, every action, every help will help to attract more and more people, which is crucial for our activities. Βοήθεια αυτού του είδους θα ήταν πολύτιμη, ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες στη χώρα τους τουλάχιστον είναι πίσω από την καθημερινή ζωή, είναι κομμάτι της καθημερινής ζωής και οποιαδήποτε βοήθεια θα ήταν πολύ χρήσιμη, τέλος πάντων.